Είμαι ο Μελέτης. Είμαι ο Άρης. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χιλιάτζος Βασίλης και είμαι απόφοιτος του Web Design and Development τμήματος της AI Athens. Και αποφοίτησα στο τμήμα Web Design and Development της AI. Ονομάζομαι Θεοδόρα Γαλατά και είμαι απόφοιτος του τμήματος Web Design and Development. Και αποφοίτησα από το Web Design and Development της AI. Και είμαι απόφοιτος του τμήματος Web Design and Developing της AI Athens. Είμαι ο Πέτρος και έχω αποφοιτήσει από τη AI Αθήνας στο τμήμα Web Design and Development. Δουλεύω στην πληροφορική 11 χρόνια τώρα. Έψαχνα να βρω κάτι σε μεταπτυχιακό πάνω στον προγραμματισμό. Οπότε, ψάχνοντας, βρήκα τη ΣΑΕ. Έχω τελειώσει το τμήμα πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας και αποφάσισα αργότερα, πέρα από το τεχνικό κομμάτι, να ασχοληθώ και με το development μέσω της ΣΑΕ. Είμαι designer σε μια εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή website και web application. Σπούδασα να δείξει επιχειρήσεων. Τη τάση μου προς το Web Design and Development την ανακάλυψα σχετικά αργά. Είχα πολύ εξοικείωση με ιστοσελίδες, εφαρμογές και πάντα, ξέρεις, εντυπωσιαζόμουν από μια καλή εμπειρία, μια θετική εμπειρία, μια καλή υλοποίηση μιας ιστοσελίδας, μιας εφαρμογής. Πριν αποφασίσω να έρθω στη ΣΑΕ, δεν ασχολούμαι καθόλου με το αντικείμενο. Μάλλον ασχολούμαι να εντελώς τεχνικά μόνος μου, κοιτώντας tutorial, διαβάζοντας βιβλία κτλ. Σπούδαζα χημεία μέχρι που συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ακριβώς ο δρόμος αυτός για μένα και κατέληξα στο web design, το οποίο συνδύαζε τα πάντα με τα οποία ασχολιόμουν από μικρό παιδί, δημιουργία στον υπολογιστή. Το μεγάλο Big Bang, το οποίο έγινε μεγάλη στροφή ουσιαστικά που με έκανε να αποφασίσω να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν ότι στην πρωινή μου εργασία, μια μέρα έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που έκανε κριτική σε μια κονσόλα τότε και ο τρόπος που ήταν δομημένο το άρθρο, ο τρόπος που φόρτωσε, το animation που είχε, η τυπογραφία, η δομή της σελίδας, η πλοήγηση ήταν, μου άφησε μια εμπειρία πάρα πολύ θετική. Και αυτό με έκανε να ρωτηθώ ουσιαστικά ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτό. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που τα σχεδιάζουν αυτά, ποιοι είναι οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν αυτά και πώς θα μπορούσα και εγώ αντίστοιχα να κάνω κάτι τέτοιο. Έτσι, μια μέρα, καθώς αποφάσισα τι θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου και ενώ είχε αρχίσει να μου αρέσει το development, και αποφάσισα να έρθω στη ΣΑΕ. Είχε ακριβώς ό,τι ήθελα να κάνω. Backend development, frontend development, full κώδικα και λίγο design για να ξέρω και τι μου γίνεται. Η σπουδαστική μου εμπειρία στην ΣΑΕ ήταν ακριβώς όπως περίμενα και όπως ακριβώς είχα πάρει από την αρχική συνέντευξη που είχε γίνει μέχρι να γίνει εγγραφή και ήταν σωστή και συνεπής σε αυτά που μου είπαν ότι θα ακολουθήσω και θα μάθω αργότερα βγαίνοντας και ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών της. Οι καθηγητές μας μετέφεραν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και ήταν πρώτοι να μας βοηθήσουν σε ό,τι χρειαζόμασταν. Η σπουδαστική εμπειρία ΣΑΕ για μένα ήταν εξαιρετική, γιατί πρώτον είχε και τις εγκαταστάσεις που μπορούσες να έρθεις να κάνεις και πρακτική και να εξασκηθείς και να κάνεις και τις εργασίες σου. Και σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι καθηγητές. Και σε βοηθούσαν και ήταν κοντά σου ό,τι ήθελες και σε προετοιμάσαν σωστά για το τι θα τα ακολουθήσει μετά. Χάρη στους καθηγητές, μπορώ να πω, μπήκα, με έβαλε σε ένα ωραίο τρυπάκι, γιατί ξανααγάπησα τον προγραμματισμό, αλλά τον είδα βασικά και από άλλη οπτική γωνία, ίσως καλύτερη. Ξέρω ότι θα έχω στήριγμα να με βοηθήσουν σε οτιδήποτε. Είτε είναι αυτός καθηγητής, είτε είναι κάποιος συμφοιτητής, οτιδήποτε, ήξερα ότι θα έχω μια βοήθεια. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα ότι ήταν από τις απειροελάχιστες φορές που ό,τι μου είχαν υποσχεθεί πριν, ακριβώς τα ίδια γίνανε και με το παραπάνω. Η εμπειρία που θα έχεις σε αυτή τη διαδικασία που θα πεις ότι θα πάω να σπουδάσω, πραγματικά πιστεύω ότι είναι αλληλένδετη με την προσδοκία που έχεις. Δεν περίμενα μέσα σε 18 μήνες να βγω expert από τη ΣΑΕ, αλλά αυτό που αναζητούσα και πραγματικά ήθελα ήταν τα κατάλληλα εργαλεία, δηλαδή ένας χάρτης, μια πηξίδα και οι αντίστοιχοι άνθρωποι οδηγοί θα σε καθοδηγήσουν στο να δεις όλες τις γωνίες αυτού του πράγματος του τεράστιου που είναι web design and development. Γιατί όποιος έχει ξεκινήσει να το ψάχνει μόνος του, θα σου πει ότι είναι ένα πράγμα χαοτικό. Όλοι μαζί τα παιδιά νιώσαμε σαν οικογένεια, παρόλο που μπορώ να πω ότι ήταν απαιτητική και όχι τόσο εύκολη για κάποιον που μπορεί να εργάζεται ταυτόχρονα. Όμως στο τέλος συλλέγεται ένα ωραίο πορτοφόλιο που μπορείς να παρουσιάσεις αργότερα στην έβρεση εργασίας. Οπότε ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό που έχει απόλυτη σημασία είναι να πάρεις γερές βάσεις. Αυτό είναι το βασικό. Και η ΣΑΕ πραγματικά με το πρόγραμμα το οποίο είχε, ήταν ένα πρόγραμμα που ήταν και πολύπλευρο, καθολικό, έπιανε όλα, έπιανε όλες τις γωνίες, έμπαινε σε βάθος, σου δίνε γερές βάσεις και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Μετά από εκεί και πέρα είναι και προσωπικός χρόνος που θα βάλεις. Ειδικά τα μαθήματα που είχαν να κάνουν με το user experience μου αλλάξανε πραγματικά τον κόσμο, το πώς βλέπω τον κόσμο.
και πώς είναι δομημένο το web και το πώς είναι να σχεδιάσεις υπηρεσίες για ανθρώπους. Μετά την αποφύτισή μου από τη ΣΑΕ, έχω αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες στο κομμάτι του web στην εταιρεία που ήδη εργαζόμουν. Πριν ακόμα καλά-καλά τελειώσω τη σχολή, είχα ξεκινήσει ήδη να πηγαίνω συνεντεύξεις σε διάφορες εταιρείες και τελικά κατέληξα σε μια εβδομάδα πριν αποφυτίσω. Είναι μια εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων, website. Σχεδιάζω γραφικά στοιχεία, είμαι υπεύθυνος για το design και ταυτόχρονα κάνω και front-end. Μετά την αποφύτιση και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, είπα στον εργοδότη μου ότι πλέον είμαι για part-time, γυρίζω σε freelancing, πάνω στο web και πλέον πάνω και σε mobile applications. Μπορείς να δείξεις κάποια δουλειά σου, εννοείται από εργασίες που γίνονται εδώ μέσα, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλο βοήθημα η σχολή και η ΣΑΕ. Θα έχεις φτιάξει 10-20 ασκήσεις. Άμα τους δείξω ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχω κάνει κάτι τόσο μικρό, μπορώ να πει ότι σε περισσότερο διάστημα θα έχει και την ευχέρεια να μου δείξει κάτι ακόμα καλύτερο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εργάζομαι ως developer σε μια εταιρεία που ασχολείται κυρίως με e-commerce και e-shops. Έχω συνεχίσει ουσιαστικά σαν freelancer, γιατί για κάποιο λόγο έχω κόλλημα. Δεν θέλω αφεντικό πάνω από το κεφάλι μου, θέλω να είμαι αφεντικό του εαυτού μου. Και θυμάμαι μάλιστα όταν είχα έρθει στο Open Day τη ΣΑΕ, η coordinator του τμήματος είχε πει χαρακτηριστικά ότι παρόλο που δεν θα σας πάρουμε χέρι-χέρι να σας βρούμε δουλειά, θα μπορείτε να αναζητήσετε δουλειά μετά περίπου κατά το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών. Και αυτό αναδύθηκε προφητικό για μένα, γιατί πραγματικά έψαξα δουλειά ακριβώς όταν τελείωνα το δεύτερο εξάμηνο και μετά από δύο συνεντεύξεις κατέληξα να ασχολούμαι με το αντικείμενο, το οποίο το αγαπώ και θα το συνεχίσω. Πριν αποφοιτήσω από τη ΣΑΕ, έπιασα δουλειά σε ένα μικρό software house. Το καλό ήταν τη γνώση που είχα λάβει και αυτή η καθολική άποψη των πραγμάτων με βοήθησε να ενταχθώ σε μια ομάδα από 5 πολύγανων ανθρώπων που είχαν εμπειρία, υιοθετώντας καινούριες τεχνολογίες που είναι πολύ ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο του κλάδου να είναι σε έναν χώρο ο οποίος έχει καινούριες τεχνολογίες, δεν κάνει παλιά πράγματα, πράγματα που είναι επαρχαιωμένα. Έχουμε υλοποιήσει έργα τα οποία ξέρεις. Είμαστε πολύ περήφανοι και θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε και οι ίδιοι. Δηλαδή, έχουμε κάνει εφαρμογές και σελίδες που θέλουμε να χρησιμοποιούμε και εμείς σαν χρήστες. Εγώ θέλω να τη χρειάζομαι και τα δύο. Πρώτον, γιατί σαν designer πρέπει να ξέρεις τι θα δώσεις στον developer και σαν developer πρέπει να κατανοήσεις τι σου δίνει ο designer. Ανάμεσα στο design και το development διαλέγω το design, διότι είναι ένα πολύ δημιουργικό κομμάτι και μου ταιριάζει περισσότερο. Ξεκάθαρα development είναι κάτι που αγαπώ και κάνω τελευταία τώρα 2 χρόνια. Μ' αρέσει και το design. Αγαπώ και το design και όσοι μπορούν να το κάνουν, πάντως δεν μπορώ να πω ότι είμαι από τα άτομα που μπορώ να κάνω design. Οπότε σίγουρα development. Θα λέγω ότι με εξετάζει περισσότερο το design. Και λόγος είναι επειδή είναι πιο δημιουργικό. Τα πάντα είναι design. Ακόμα και το development έχει ανάγκη από ένα καλό design να έχει προηγηθεί. Development, γιατί για κάποιο λόγο το μυαλό μου λειτουργεί μαθηματικά. Είμαι των θετικών επιστημών, δηλαδή δώσε από το λύκειο κιόλας, δώσε μου μαθηματικά, φυσικές και πάρε μου το μυαλό. Θεωρώ πολύ πολύ θετικό ένας designer να ξέρει τα προβλήματα που έχει ένας developer και το αντίστροφο, καθώς και τις εργασίες τις οποίες κάνει. Γιατί έτσι η επικοινωνία η οποία έχουν μεταξύ τους, που χρειάζεται αυτή η κόλλα, αυτό θα πάρει σάρκα και οστά από ένα developer. Είναι τρόπος ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να εκφραστείς και να κυριολεκτικά να φτιάξεις από το τίποτα κάτι το οποίο είναι και χρηστικό και ωραίο και μπορεί να βοηθήσει σε κάποια λειτουργία που δεν είχε ικανοποιηθεί πιο πριν. Έχει τύχει να με φωνάξει συνάδελφος στο γραφείο και να μου δείχνει την οθόνη και να βλέπω ένα κομμάτι κώδικα. Και να του ρωτάω για ποιο λόγο μου το δείχνει αυτό. Μου λέει γιατί είναι εργοτέχνης. Ο καθένας τα βλέπει από το δικό του πρίσμα. Και αυτό είναι καλό, έτσι. Σε νέους σπουδαστές θα έλεγα να μην τα παρατάνε σε όποια δυσκολία και να αντιμετωπίσουν και να είναι αφοσιωμένοι στο στόχο τους και να προσπαθούν για να τον πετύχουν. Πρώτον, ακολουθούμε τα deadlines. Δεύτερον, ακούμε τις μας λένε καθηγητές. Τρίτον, κάνουμε όλες τις εργασίες. Τέταρτον, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και βοηθάμε ένας τον άλλον. Και πέμπτον, διασκεδάζουμε. Και never stop learning και πάντα διάβασμα. Να απολαύσουν το ταξίδι και μετά να μην αγχωθούν για το εύρος των μαθημάτων. Είναι πάρα πολλά μαθήματα σε σχετικά χρονικό μικρό διάστημα. Σημαντικό να εμπλέκεσαι και με την κοινότητα. Όσο πιο καλές πηγές έχεις, όσο πιο ενημερωμένος είσαι, να πηγαίνεις σε meetups, να ασχολείσαι με τον πραγματικό κόσμο με τον οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Είτε ξεκινάς τώρα το web design, είτε θέλεις να ξεκινήσεις, είτε είσαι ήδη web designer, το πιο σημαντικό είναι να διαβάζεις, να ακούς podcast, να διαβάζεις blog, να συμμετέχεις ενεργά στην κοινότητα και
να μαθαίνεις πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι το στατικό, είναι συνέχεια θέμα βελτίωσης. Ό,τι υλικό παίρνω από εδώ πέρα, είτε είναι εργαστηριακές ώρες, είτε είναι homework, το αξιοποιώ επάκρο, δηλαδή έχω ώρες που μπορώ να έρχομαι εργαστήριο να κάνω πράγματα, ναι, και επίσης επειδή είναι υπόβαθρο ότι θα έχω και καθηγητή εδώ πέρα, θα με βοηθήσει, ναι. Είναι να κάνεις ένα βήμα τη φορά, να το κάνεις σταθερά και συνειδητοποιημένα. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό, νομίζω, σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης που είσαι, να συγκρίνεις τον εαυτό σου, όχι με τους άλλους, αλλά να συγκρίνεις τον εαυτό σου κάθε μέρα με τον εαυτό σου χθες. Άμα εσύ μπορείς κάθε μέρα να ανεβάζεις λίγο την μπάρα και να ανεβαίνεις ένα σκαλοπάτι, είναι πολύ σημαντικό.